Καλησπέρα σε όλους τους αεκτζίδες. Ξεκινάμε νότια, νοτιοανατολικά. Έχουμε τοποθέτηση με τόπις. Ολοκληρώνεται αυτή η πλευρά, η ανατολική ουσιαστικά. Και έχουν τοποθετηθεί και μερικοί φεγγίτες. Και νομίζω είναι το τελευταίο κομμάτι της ανατολικής πλευράς. Νότια έχει μείνει αυτό. Μόνο αυτό. Το την άλλη είχε ολοκληρωθεί. Εδώ η αντλία λειτουργεί. Σημαίνει ότι κάνουν κάποια σωβατίσματα, εσωτερικά μάλλον. Εδώ έχει τοποθετηθεί και ο αγωγός ομβρίων και έχει καλυφθεί με χώμα. Πάμε να δούμε και την υπογειοποίηση. Εδώ νότια στην υπογειοποίηση βλέπουμε τη δεύτερη σχηροδετημένη κολόνα που θα στηρίζει την κάλυψη και έχει καλυπωθεί και η τρίτη, η οποία αν όχι σήμερα, αύριο λογικά θα σχηροδετηθεί. Κάποια στιγμή θα ξεκαλυπώσουν και αυτό το τοιχείο που επίσης σχηροδετήθηκε χθες. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει και τα σιδερώματα για αυτό το τοιχείο, το οποίο θα είναι έξω από την κάλυψη, σαν και το απέναντι δηλαδή. Κάποιες εργασίες γίνονται και μέσα, αλλά δεν φαίνεται. Βλέπω κάτι από εδώ, μέσω της κάμερας, εγώ το βλέπω. Βλέπουμε σιδερώνεται και αυτό το τοιχείο. Ενώ από την άλλη πλευρά τοποθετείται σκαλοσιά και καλούπια από πάνω για να συνεχίσει η κατασκευή της κάλυψης της υπογείου. Εσωτερικά βλέπουμε έχουν τοποθετηθεί και κάποιες χαλοσιές στο βαθύ υπόγειο.
αυτά. Συνεχίζουμε δυτικά. Βρισκόμαστε δυτικά, όπου βλέπουμε ότι συνεχίζει η τοποθέτηση γυψοσανίδας. Ενώ προσθέτουν και σκάλωσες λίγο πιο πάνω. Την άλλη πλευρά δεν την έχουν αγγίξει ακόμη. Βλέπετε ότι έχει μια εσοχή εδώ μέσα. Και εδώ. Δεν φαίνεται από εδώ. Και συνεχίζουμε βορειότερα. Είμαστε ανατολικά στην υπογειοποίηση και βλέπουμε τις μπουλντόζες να δουλεύουν ασταμάτητα για να διαμορφώσουν το χώρο. Θα σκάψουν αρκετά ώστε να γίνει αυτό που έγινε και στη γωνία του Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Χοκών. Να έρθει δηλαδή να καλυφθεί η υπογειοποίηση. Βλέπουμε στο βάθος και τις εργασίες για την τοποθέτηση της μετόπης, της τελευταίας μετόπης της δυτικής πλευράς. Ήρθε και το φορτηγό για να φορτωθεί. Ουσιαστικά η μικρή μπουλντόζα σκάβει από τη μέσα η εξωτερική πλευρά των πασαλοπίξεων και η μεγάλη φορτώνει το φορτηγό με όλα τα χώματα. Πάμε να δούμε και το γήπεδο. Στο γήπεδο έχει ξεκινήσει τοποθέτηση σκαλοσιάς και πιο χαμηλά, γιατί πιο πάνω έχει τοποθετηθεί καιρό τώρα. Και σιγά σιγά θα σωματιστεί και ο εξωτερικός στίχος. Αυτά τα τυχεία που βλέπουμε. Εκεί υπάρχει και ένας ψυχτικός. Βλέπετε και εδώ τις καλουσιές που είναι έτοιμες.
Πάμε να δούμε προς τα πάνω. Βλέπετε ότι η υδρορροή συνεχίζεται. Έχει φτάσει μέχρι χαμηλά κάτω εδώ. Πάμε να το δούμε λίγο πιο πάνω. Έχει φτάσει μέχρι κάτω. Και θα ενωθεί με τον κεντρικό αγωγό που θα είναι περιμετρικά υπογείως. Ακόμα τα χιόνια λιώνουν. Πάμε και πιο βόρεια. Οι τζαμαρίες που είπαμε και χθες, κάτι σου ήταν και το δικό της χρηματιστικό. Εδώ στα παράθυρα βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί μικρά λαμαρινάκια. Δεν ξέρω τι θα μπει τελικώς, τζαμάκια ή κάτι, δεν ξέρω ακριβώς. Να εδώ. Θα δείξει το μέλλον. Όχι, κάτι τζαμάκια θα μπουν. Αυτά από το γήπεδο. Μην ξεχνάμε, παίρνουμε κάρτα φιλάθλου. Το λέω και το ξαναλέω, ναι, το ξέρω. Αλλά είναι απαραίτητη βοήθεια για την ερασιτεχνική. Την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει φανεί. Λοιπόν, χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μόνο ΑΕΚ.